25 Δεκεμβρίου είναι η γέννηση του Κύριου μας και Σωτήρου Ιησού Χριστού. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 4ο κεφάλαιο Γαλάτας Επιστολή, στίχοι 4 έως 7. «Όταν δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενο, εκ γυναικός γενόμενο υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την ουθεσία απολάβουμε. Ότι δε εστε ή, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας μου κράζον Αββά ο Πατήρ, ώστε ο και τη δούλους αλλιώς, ιδεώς και κληρονόμος Θεού διά Χριστού». Επειδή αυτή την περικοπή η Εκκλησία τη διαβάζει την ημέρα της γεννήσεως του Χριστού, γι' αυτό δεν θα αναφέρω σχόλια, αλλά θα αναφέρω μερικές προφητείες της Παλιάς Διαθήκης που οι προφήτες προφητεύουν γύρω από τη γέννηση του Χριστού. Προτού όμως αναφέρω αυτές τις προφητείες, ήθελα να τονίσω τους εξής λόγους, ότι σε καμιά θρησκεία, σε καμιά φιλοσοφία, σε κανένα κοινωνικό σύστημα δεν υπάρχει έστω και μια προφητεία για κάποιο πρόσωπο που πρόκειται να γεννηθεί. Παραδείγματος χάρη, οι βουδιστές δεν μπορούν να μας δείξουν έστω και μια προφητεία για τον Βούδα. Ομοίως και οι μουσουλμάνοι και αυτοί δεν μπορούν να μας δείξουν έστω μια προφητεία για τον Μωάμεθ. Ο Χριστός όμως έχει προϊστορία και η προϊστορία του Χριστού είναι η Παλιά Διαθήκη. Η Παλιά Διαθήκη είναι το βιβλίο του νόμου και της προφητείας. Και η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο του νόμου, της χάρετος και της εκπληρώσεως. Εάν στο ένα χέρι κρατάμε την Παλιά Διαθήκη, στο άλλο χέρι την Καινή Διαθήκη, θα δούμε όσα προφητεύονται στην Παλιά Διαθήκη, όλα εκπληρώνονται ένα-ένα στην Καινή Διαθήκη με πάσαν την λεπτομέρεια. Γι' αυτό τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν ο Χριστός ήταν επάνω στο Σταυρό, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του 28-30 στίχους. Μετά τούτο, ειδός ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή λέγει διψώ. Σαν είδε ο Χριστός ότι εκπληρώθηκε όλη η Παλιά Διαθήκη, για να εκπληρωθεί πέρα για πέρα η πιο τελευταία προφητεία που ήταν γι' αυτόν, είπε διψώ. Και αφού του έφεραν όξος, ξύδι, όταν έλαβε το όξος, ο Ιησούς είπε «τετέλεστε», που σημαίνει ότι εκπληρώθηκε όλη η Παλιά Διαθήκη. Ήθελε δηλαδή ο Χριστός να εκπληρωθεί ο 68 ψαλμός, 22 στίχο που λέγει «έδωκαν εις το βρώμα μου χωλήν και στη δίψα μου υποτισάμε όξος». Θα αναφέρω τώρα 10 προφητείες που προφητεύουν οι προφήτες γύρω από τη γέννηση του Χριστού. Στο 3ο κεφάλαιο Γένεσης, 15 στίχο, εκεί μετά που ο διάβολος πλάνησε τους πρωτοπλάστους, ο Θεός είπε στον Όφη «και εχτρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτό σου τηρήσει κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν». Το χωρίο αυτό στη γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζεται Πρωτοβαγγέλιο. Και θέλει να πει εδώ ο Θεός ότι με τη γέννηση, με το θάνατο και με την Ανάσταση του Χριστού, ο Χριστός θα συντρίψει το κράτος του διαβόλου. Στο 49 κεφάλαιο Γέννησης, ο Πατριάρχης Ιακώβ ευλογεί τα παιδιά του και στο 10 στίχο για τον Ιούδα λέγει ότι δεν θα εκλείψει ηγούμενος από την οσφή σου μέχρι έρθει η προσδοκία των εθνών. Και η προσδοκία των εθνών ήταν η γέννηση του Χριστού. Στο 24ο κεφάλαιο Αριθμοί, 17 στίχο, προφητεύεται εκεί
η γέννηση του Χριστού σαν αστέρι λαμπερό ανατελεί άστρον εξ Ακώβ. Αναστήσεται άνθρωπος εξ Ισραήλ και θράψει τους αρχηγούς Μωάβ και προνομεύσει πάντας Ιωσήφ. Ένας μαθητής του προφήτου Ιερεμία, ο Βαρούχ, στο τρίτο κεφάλαιο, 38 στίχο, προφητεύει εκεί και λέγει ότι ο Θεός εφανερώθηκε στη γη και κάνει συναστροφή με τους ανθρώπους. Όφθη ο Θεός επί της γης και της ανθρώπης συναναστράφη. Στο δεύτερο ψαλμό, 7 στίχο, εκεί ο Χριστός προλέγει τη γέννησή του από τον Θεό Πατέρα. «Διαγγέλλω το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα για γενικά σου». Στο 71 ψαλμό, 10 στίχο, προφητεύονται τα δώρα που προσφέρουν οι μάγοι στο νεογέννητο βασιλιά Χριστό. Βασιλείς και άρχοντες θα έρθουν από ανατολών και θα προσφέρουν δώρα σε σένα στο νεογέννητο βασιλιά Χριστό. Ο προφήτης Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιο, 14 στίχο, προφητεύει την υπερφυσική γέννηση του Κύριου μας Ιησού Χριστού από την Παρθένων Μαρία. «Ιδού η Παρθένος εγγαστρεί έξι και τέξετε αιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενο με θεμόν ο Θεός». Και αυτή την προφητεία του Ισαΐου τη γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του 22-23 στίχος. «Τότε δε όλο γέγονε ή να πληρωθεί το ρθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Ιδού η Παρθένος εγγαστρεί έξι και τέξετε αιών και καλέσωσε το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενο με θυμόν ο Θεός». Ο προφήτης Μιχαίας στο 5ο κεφάλαιο, 1ο στίχο, προφητεύει ότι θα γεννηθεί από την Βηθλέμ την πόλη. «Και εσύ Βηθλέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη, η αντισυγμός είναι Ιούδα, εξού γαρξελεύστη γούμενος, ώστις ποιμανεί το λαό μου τον Ισραήλ». Και αυτή την προφητεία του προφήτου Μιχαίου τη γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 2ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχη 2-6. «Όταν οι μάγοι πήγαν στα Ιεροσόλυμα, είπαν, πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, είδομε γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήρθουμε προσκυνήσει αυτό. Ακούσας δε Ρώδης ο βασιλεύς ταράχτη και πάσα Ιεροσόλυμα με ταυτού. Και συναγαγών πάντας τους αρχηρείς και γραμματείς του λαού, επί θάνατο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Ιδε είπαν αυτό εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γάρ έγραπτε δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη, η εν της ηγεμός είναι Ιούδα, εξού γαραξελεύστη γούμενος, ώστις ποιμανεί το λαό μου τον Ισραήλ». Ο προφήτης Οσιέ, στο 11ο κεφάλαιο, 1ο στίχο, προφητεύει τη φυγή του Χριστού στην Αίγυπτο και ότι από την Αίγυπτο ο Χριστός, ο Θεός εκάλυσε τον αιών του. «Εξ Αιγύπτου εκάλυσα τον αιών μου». Και αυτή την προφητεία τη γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 2ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, 15 στίχο. «Όταν ο Χριστός πήγε στην Αίγυπτο, λέγει, και είναι εκεί έως της τελευταίης Ηρώδου ή να πληρωθεί το ρθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, εξ Αιγύπτου εκάλυσα τον Υιό μου». Τέλος, ο προφήτης Ιερεμίας στο 38 κεφάλαιο, 15 στίχο, προφητεύει τη σφαγή που έκανε ο Ηρώδης στη Βηθλεέμ και στα περιχωρά της, στα μικρά παιδιά από 2 χρόνια και κάτω. «Φωνή αραμαϊκού στη θρήνος και κραδμός και οδελμός πολλής, Ραχήλ κλαίωσα τα τέκνα αυτής και ούκ ήθελε παρακριτήνε ότι ούκ εσύν». Και αυτήν την προφητεία τη γράφει πάλι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 2ο κεφάλαιο, στίχη 16-18. «Τότε Ηρώδης ειδών ότι ενεπέχθη υπό το μάγο, εθυμώθη Λίαν
και αποστήλεσαν ήλε πάντα στους πέδας τους έμβετελέμ και εμπάσε της ορίης αυτής από δε τους και κατωτέρω κατά το χρόνο όνει κρύβωσε παρά το μάγο. Τότε επληρώθη το ορθέν η πορεμιού του προφήτου λέγοντος φωνή εν ραμαϊκούστη θρήνος και κραθμός και ο δερμός πολλής Ραχήλ κλαίωσα τα τέκνα αυτής και ούκ δελε παρακληθήνε ότι ο κασίνο. Όλες αυτές τις προφητείες, αγαπητοί Απόστολοι, που ανέφερα, είχαν προφητεύσει πολλούς αιώνας προ Χριστού οι προφήτη. Γι' αυτό εδώ στην περικοπή που διαβάσαμε, ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ότε δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστελεν ο Θεός τον αιώνα αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την ουθεσία απολάβουμε». Μάλιστα.